Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κατσάνο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Και καλή εβδομάδα, και καλή εβδομάδα, κύριε Κατσάνο. Λοιπόν, από την Παρασκευή το μεσημέρι γίνεται γνωστό, είχαμε και την εκπομπή μας σε εξέλιξη. 2 παρα 10 βγαίνει και ο πρόεδρος του Προφητηλία και της Ομοσπονδίας να ανακοινώσει ορισμένα πράγματα, όπως αυτά έγιναν γνωστά και στον ίδιο. Για να δούμε λοιπόν τώρα λίγο στην εξειδίκευσή τους και τι μαθαίνουμε για αυτά. Αφορούν τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, αφορούν όμως και τους γουναράδες, τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις που ακούμε ότι θα πάρουν ως αποζημίωση για τον πόλεμο στην Ρωσία έως 50.000 ευρώ. Ναι. Δεν βλέπουμε κάτι από αυτά που και οι πολιτικοί μας εδώ έχουν βγάλει, ναι, για τους γουνεργάτες. Το ανέφερε μόνο ο κύριος Τσούκας. Ότι το τετράμινο φαίνεται ότι γίνεται τρίμηνο. Ναι, έχει γίνει τρίμηνο. Έχει γίνει τρίμηνο, δυστυχώς. Είναι για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Και αυτό δεν είναι καλό. Θα έπρεπε. Και το βλέπουμε για τους επόμενους. Και βλέπουμε για τους επόμενους. Εντάξει, ναι, και το τετράμινο ήταν και βλέπουμε για τους επόμενους όμως, κύριε Κατσάνο. Κύριε Νατσούλη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες. Δηλαδή, κάτι περισσότερο, τι μπορούμε να κάνουμε, τι να σας πω δηλαδή. Τα πράγματα είναι δύσκολα και από μέρους της κυβέρνησης. Διακρίνουμε, ναι, βεβαίως ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, έτσι, προκειμένου, ναι, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα δικά μας. Για τους γουνεργάτες, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Θα σας πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα, για το αν θα φύγουν. Μιλάμε για το θέμα της αναστολής. Της αναστολής, μπράβο. Έτσι. Περιμένουν λοιπόν να δουν τι θα γίνει, ναι, αν θα φύγουν στα νησιά, αν αξίζει τον κόπο να φύγουν στα νησιά. Καταρχήν, αυτοί είναι γουνεργάτες οι οποίοι ήδη εργάζονται στις επιχειρήσεις. Ναι, σωστά, εργάζονται. Ωραία, αλλά. Τι εννοείται, θα περιμένανε την απόλυσή τους? Οι επιχειρήσεις τους κρατάνε με νύχια και με δόντια. Με νύχια και με δόντια. Πόσες όμως είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πόσες είναι, τι εννοείται? Των γουνεργατών που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Είναι πολλές, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς. Είναι πολλές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι αρκετές, βέβαια. Ωραία. Αρκετοί γουνεργάτες. Θα τους κρατάνε οι επιχειρήσεις με νύχια και με δόντια. Ωραία. Θα περιμένουν λοιπόν άλλον ένα μήνα. Πάμε τώρα για τρίμηνο. Πάμε για τρίμηνο. Μα ήδη απασχολούνται. Είναι για εργαζομένους οι οποίοι, ναι, ήδη απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές. Δεν είναι για ανέργους αυτό. Μάλιστα. Ότι έχουν απολυθεί. Ναι, αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Μήπως δεν αντέξουν άλλο ένα μήνα, αυτό σας λέω, κύριε Κατσάνο. Φοβούνται μήπως δεν αντέξουν οι επιχειρήσεις άλλο ένα μήνα να τους κρατήσουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε ότι οι επιχειρηματίες και όλοι οι γουναράδες που έχουν τις επιχειρήσεις, ναι, προσπαθούν πραγματικά να κρατήσουν το προσωπικό τους για την επόμενη μέρα. Αυτό να το ξέρετε και το έχουμε αποδείξει. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, αν θα βγει το ότι ζητήσαμε την αναστολή εργασίας, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν να ισχύσει, πράγμα, ναι, το οποίο, εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι είχε καταργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, αναστολή εργασίας, και όμως εμείς καταφέραμε να πάρουμε για ένα τρίμηνο. Έστω, χάσαμε τον Ιούνιο, δεν πειράζει. Θα πάμε για ένα τρίμηνο και βλέπουμε μετά πώς θα εξελιχθεί. Διευκρινίστε μας και κάτι, γιατί μας το ρωτάνε αρκετοί από την Παρασκευή. Θα μπει σε αναστολές το 50% των εργαζομένων ή όλο το προσωπικό? Προσέξτε με, αυτή τη στιγμή περιμένω μία διευκρίνηση. Μισό λεπτό και. Μισό λεπτό. Ωραία. Μάλλον πάμε για το 50%. Μάλιστα. Πάμε για το 50% των εργαζομένων της επιχείρησης. Πάνω στην ερώτηση ήρθε και η διευκρίνηση. Το 50% σας, ναι, την απαντάω ευθέως, είναι μόλις διευκρίνηση κατευθείαν από τον. Κοιτάξτε να δείτε, μόλις κάνουμε την ερώτηση ήρθε η διευκρίνηση σας. Είναι για το 50%. Τώρα, δηλαδή δεν έχει 3 λεπτά, 4 λεπτά που διευκρινίζει. Άρα λοιπόν, συγγνώμη. Αμανατίδη, έτσι. Από τον κύριο Αμανατίδη. Ναι. Διευκρινίστε από τον κύριο Αμανατίδη, τον βουλευτή της Κοζάνης. Οι υπόλοιποι λοιπόν τι θα κάνουν? Τους επόμενους θα τους κρατήσουν οι επιχειρήσεις, λογικά. Αυτό προσβλέπουμε εμείς. Να τους κρατήσουν οι επιχειρήσεις. Ή θα απολυθούν. Επανέρχομαι στο ερώτημα το βασικό που ξεκίνησα τη συζήτησή μας. Ή θα απολυθούν. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι θέματα όμως τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Έστω και αυτό το οποίο κερδίσαμε, διεκδικήσαμε, ο
έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το 50% των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας είναι μια μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις. Να έρθω όμως και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν τόσο δουλειά. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε Κατσάνο. Οι επιχειρήσεις έχουν τόσο δουλειά που να κρατήσουν. Σας είπα, οι επιχειρήσεις. Αυτό το προσωπικό. Και διακρατιούνται αυτή τη στιγμή. Οποιαδήποτε βοήθεια έχουν πάρει από το κράτος, να ξέρετε ότι έχει αναλωθεί στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διότι πολλοί προβλέπουν. Βλέπουν και λένε ότι κοίταξε αυτός πήρε τόσα, ο άλλος πήρε τόσα. Ελάτε να κρατήσετε μία επιχείρηση και να δείτε κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση αυτή να σταθεί έστω και με αυτά τα χρήματα της επιδοτήσεις οποίες έχουν πάρει είτε λόγω κορονοϊού είτε λόγω τώρα των ενισχύσεων τις οποίες πρόκειται να λάβουν οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Θα έρθουμε και σε αυτό ξεχωριστά. Άρα λοιπόν για να κλείσουμε το θέμα των γουνεργατών. Τρίμηνο τελικά και βλέπουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Και το 50% των εργαζομένων σε μια επιχείρηση θα βγει σε αναστολή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα τελευταία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Και σε αυτά μπορούμε τώρα, βάσει αυτό, θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προγραμματίσουν την λειτουργία τους και να δουν κατά πόσο θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη λειτουργία αυτή ή όχι. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Βορύδης ήταν υπουργός αγροτικής πώς λέγεται. Ναι. Λοιπόν, αγροτικής ανάπτυξης. Το είχε τάξει. Ναι, αλλά από το Βορύδη μέχρι τώρα αλλάξαμε άλλους δύο υπουργούς. Φτάσαμε δύο χρόνια μετά. Ναι. Δυόμιση, είναι πόσα είναι. Του ελληνικού δημοσίου που μετά θέλει ο κάθε υπουργός που αλλάζει το λιγότερο ένα χρόνο για να ενημερωθεί. Γιατί χρειάστηκαν το λοιπόν 2,5 χρόνια να το λέτε. Να σας το είπα. Να σας το είπα. Όταν πηγαίνει στο Υπουργείο και σου λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι μόλις έχει αλλάξει και έχει έρθει ο καινούριος και πρέπει να ενημερωθεί και περνάνε 6 μήνες και μετά άλλους 6 μήνες να το δουν, πάει ο χρόνος. Να το 3,5 ευρώ το ζώο. 3,5 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο συνολικά, έτσι. Με βάση τα ζώα τα οποία είχαν το 19, νομίζω. Με βάση τα ζώα τα οποία είχαν το 19. Με βάση τα ζώα που είχαν το 19, ναι. Ναι. Αν και σε αυτό ο σύνδεσμος γουνοποιών, εκ των οποίων μιλάω εκ μέρους εγώ, δεν έχει κάποια σχέση, έτσι, και είναι ο πρόεδρος των εκτροφέων. Εντάξει, έχουν ξεχωριστό σύλλογο οι εκτροφείς, που ανήκουν βέβαια και στην Ομοσπονδία, τα χειρίζεται αυτά. 3,5 ευρώ το ζώο. Θα λέγατε ότι είναι καλά? Τίποτα δεν είναι καλά αυτή την περίοδο. Ό,τι και να σου δώσει είναι άσχημο. Αλλά ακόμη και αυτό είναι κάτι, είναι μια βοήθεια προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους και την τεράστια επένδυση την οποία έχουν κάνει. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζετε, εκτροφεία, οι άνθρωποι ξοδέψανε και χρήμα και χρόνο και πολλή δουλειά. Ό,τι μπορέσουμε να κρατήσουμε μέχρι να δούμε τι μελγενέστε την επόμενη μέρα. Όλοι οι Ιωνοί ήταν πάρα πολύ καλοί για την γουνοποιία σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος αυτός μας έδειξε άλλα σημάδια, μας έβαλε σε καινούργια προβλήματα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τώρα είναι θέμα πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε μία βοήθεια ίσια λίγο-λίγο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Είτε είναι εκτροφής, είτε είναι γουνοποιητικές. Πάντως το μόνο που έχει βγει Kia και είναι σίγουρο ακόμα είναι η εκτροφής. Γιατί η Kia δεν έχει βγει ούτε για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις και την εισχύτηση, ούτε για τις αναστολές ακόμα, να το υπενθυμίσω, έτσι. Έχουμε και τον φόρο πολυτελείας. Και τον φόρο πολυτελείας, ναι, θα το πούμε. Τι ήταν ο φόρος πολυτελείας, τον έχουμε αναφέρει, γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει για την ελληνική γουνοποιία. Καταργείται λοιπόν φόρο. Θα σας πω τι γινόταν με το φόρο πολυτελείας. Καταργείται, ναι. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Εάν μία πελάτησα, μία Γερμανίδα, ερχόταν εδώ στην Καστοριά και επισκεπτόταν ένα κατάστημα, μία επιχείρηση, και ήθελε να αγοράσει μία γούνα, έπρεπε εμείς σε αυτή τη Γερμανίδα να προσθέσουμε πάνω στο ΦΠΑ το φόρο πολυτελείας. Η ίδια η Γερμανίδα, εάν πήγαινε στη Φραγκφούρτη να αγοράσει ένα γουναρικό, δεν θα είχε ούτε 24% ΦΠΑ που έχουμε τον υψηλότερο ενδεχομένο. Και ούτε το φόρο πολυτελείας. Ούτε φόρο πολυτελείας. Δηλαδή ήταν ένας τρελός φόρος ο οποίος επιβαλόταν επί τόσα χρόνια στα προϊόντα της γούνας. Και δεν μιλάμε μόνο για την Καστοριά, μιλάμε και για τα νησιά, μιλάμε και για την Αθήνα, μιλάμε για όλη την ελληνική επικράτεια. Ήταν ένας τρελός, πραγματικά, πώς το πω, αψυχολόγητος φόρος ο οποίος είχε επιβληθεί. Και έχουμε τώρα 10 χρόνια που παλεύουμε να τον καταργήσουμε και δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε. Και ήρθε σήμερα. Δηλαδή, τρελά πράγματα, σας το λέω ειλικρινά. Τρελά. Και καταργείται σήμερα ο φόρος πολυτελείας αυτός, δίνοντας σε εμάς έτσι μία ανάσα. Να γίνει πιο λογική η τελική τιμή του παλτό. Να ανταγωνιστούμε
τους άλλους γουλοποιούς, τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε προϊόντα γούνας σε όλη την Ευρώπη, η οποία μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι μια τεράστια αγορά, έτσι. 500 εκατομμύρια κόσμος. Ναι, ναι. Και μπορούσε να πουλήσει ο Ρουμάνος και εμείς δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Έστω ιντερνετικά, βλέπετε και η αύξηση του ίντερνετ πόση είναι πλέον. Δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε εμείς. Έπρεπε να επιβάλλουμε φόρο πολυτελείας 10%. Καταργήθηκε αυτό δηλαδή σήμερα, κύριε Κατσάνο, αν πουλήσετε, είναι χωρίς φόρο? Όχι σήμερα. Α, όχι νομίζω σήμερα. Έχει αναδρομική, δεν είδα ακριβώς την ημερομηνία. Πάντως θα πρέπει να το δούμε λίγο. Αυτές τις μέρες, ναι, δεν είδα από ποια ημερομηνία και από μετά. Από ποια ημερομηνία και μετά ναι, δεν μπαίνει ο φόρος πολυτελείας. Είναι θέμα διαδικαστικό, ναι. Είναι τελειωμένο. Ωραία. Τελειωμένο και αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα και στο. Επειδή ήμασταν και μάλλον ήσασταν, κύριε Κατσάνο, από τους πρώτους που είχατε μιλήσει, μάλλον ο πρώτος που είχατε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, ναι, με την έναρξη του πολέμου. Ναι. Και είχατε προτείνει και κάποια πράγματα πώς θα μπορούσαν να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν πια ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία, πώς έγιναν τα πράγματα, βασικούς πελάτες να δουλέψουν. Ακριβώς αυτό. Για να δούμε, αυτό που έχει ακουστεί, βέβαια δεν ξέρουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ακούμε μόνο ότι με κάποιον τρόπο θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις υγωνοποιητικές. Εντάξει, το ονομάζουν ενίσχυση. Το ονομάζουν ενίσχυση. Εντάξει, έως 50.000. Ας το πούν όπως θέλουν. Έως 50.000 ευρώ. Ναι, μεταβάνει τα 50.000 ευρώ και ανάλογα με το τα. Πώς θα βγαίνει όμως με μια. Τα έξοδα, με τα έξοδα τα οποία είχε η επιχείρηση, ναι, στην χρήση του 2019. Να το πούμε λίγο πιο απλά αυτό όμως. Εννοούμε, ναι, όλα τα λειτουργικά κόστη, ναι, της επιχείρησης συν αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών. Και έτσι θα βγαίνει με έναν τύπο ότι ο Κατσάνος θα πάρει πολύ 10 απλό, και ο Νατσούλης θα πάρει 50. Απλό. Όταν λέμε θα είναι στο 50% των εξόδων αυτών με τα βάνη της 50.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν κάποια επιχείρηση είχε σύνολο εξόδων το 2019 30.000 ευρώ, θα πάρει 15.000. Εάν μια επιχείρηση είχε πάρει 80.000 ευρώ, θα πάρει 40. Αν μια επιχείρηση είχε 100.000 ευρώ θα πάρει 50, αν μια επιχείρηση είχε 800.000 ευρώ έξοδα, πάλι θα πάρει 50. Πάλι θα πάρει 50. Ναι. Το 50 είναι το ταβάνι, έως 50.000. Ναι. Από την εμπειρία σας και από αυτά που ξέρετε, οι περισσότερες, ναι, επιχειρήσεις πού θα κοιμανθούν? Νομίζω θα πάνε στις 50. Θα χτυπήσουν όλοι στα 50. Ναι, οι περισσότερες, ας πούμε, δεν εννοείται σήμερα έτσι μια επιχείρηση εξαγωγική. Να πω και το εξής. Δεν έχει αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, γούνες έχουμε. Πολλές γονεοποιητικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικά φημί. Δηλαδή είμαι εγώ, αλλά έχω τρία φημί, έτσι. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις. Θα πάρω τρία πενηντάρια, ας πούμε. Θα πάρω τρία πενηντάρια, όπως έγινε. Και νομίζω έχει ξαναγίνει αυτό. Το κριτήριο των 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει. Ότι έχετε έξοδα 100.000 ευρώ, ναι, σε κάθε, ναι, 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 θα πάρετε 50. Αν έχετε 40.000 έξοδα στη μία επιχείρηση θα πάρετε 20. Αν έχετε στην άλλη 80.000 έξοδα θα πάρετε 40. Αχα. Αν στην άλλη έχετε 15.000 θα πάρετε 7,5. Ναι. Απλά. Ναι. Επιχειρήσεις μιλάμε βεβαίως. Επιχειρήσεις. Γιατί κοιτάξτε λοιπόν, δεν είναι τρία αφημί. Έχω τρία αφημί. Δεν έχω τρία. Είναι τρεις επιχειρήσεις. Συμμετέχω σε μία επιχείρηση. Ναι, 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 ναι. Εγώ μπορεί να έχω μία επιχείρηση με τον Χρήστο τον Ατσούλη. Μπορεί να έχω άλλη μία επιχείρηση με τον Γιάννη, τον Γιώργο τον Αμαλατίδη και μία άλλη επιχείρηση με έναν άλλον. Τι σημασία. Πολύ τον αναφέρετε τον κύριο Αμαλατίδη. Έχω και μία ατομική. Πολύ τον αναφέρετε τον κύριο Αμαλατίδη. Μα αυτός έτρεξε περισσότερο. Α, να για πούμε πείτε. Και την αλήθεια. Έτρεξε περισσότερο να πούμε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν κύριε Κατσάνο, γιατί εδώ βλέπουμε ότι βλέπετε τι γίνεται και με τις ανακοινώσεις τώρα εδώ που βγαίνουν και από τα τοπικά στο. Δεν μπλέκετε. Γιατί είναι, τονίζετε τον κύριο Αμαλατίδη λοιπόν? Των εκπροσώπων μας. Γιατί τονίζετε τον κύριο Αμαλατίδη ειδικότερα? Γιατί κοιτάξτε, από αυτόν πήραμε την επίσημη ενημέρωση και εντάξει, από τα λεγόμενα του. Από τα λεγόμενα γενικά, το προσπάθησε λίγο περισσότερο ο κύριος Αμαλατίδης. Το προσπάθησε λίγο περισσότερο ο βουλευτής, ναι, Κοζάνης, μάλιστα. Φυσικά και για τη δική του περιοχή, τον νόμο Κοζάνης, έτσι. Μα κοιτάξτε τώρα, η Ομοσπονδία, έτσι, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας δεν είναι μόνο για την Καστοριά. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι για όλους. Οπότε για όλους. Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματικά τα κίνησε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Τώρα, ο κύριος Τσουκάς. Να μείνουμε λίγο στο θέμα όμως της ενίσχυσης, όπως ονομάστηκε, ενίσχυση των γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να κάνουν κάποιες αιτήσεις τώρα.
Μόλις βγήκε η οικία, θα υπάρξει κάποιο... Ναι, βεβαίως. Όλοι θα κάνουν τις αιτήσεις τους και ανάλογα θα εξεταστούν τα δεδομένα τα οποία υποβάλλουν και ανάλογα θα δοθούν οι ενισχύσεις. Τα ποσά αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα ή οι άνθρωποι αυτοί θα περιμένουν όπως και η εκτροφή 2,5 χρόνια? Τώρα... Τι σας ρωτάω. Θα είναι λογικά, είναι αυτό το χρόνο, εντάξει, θα είναι άμεσα διαθέσιμα. Διότι οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε πει. Δεν μπορεί να σου λένε πήγαινε, δούλεψε, κράτα την επιχείρησή σου ανοιχτή, αλλά δεν θα πουλάς. Άλλη ερώτηση, βασική. Για να πάρω το 50, θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις ή δεσμεύσεις, όπως διατήρηση προσωπικού ή δεν ξέρω τι άλλο, ή δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση? Σίγουρα κάποια δέσμευση θα υπάρξει, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αυτό ακόμη. Έχετε κάποια υποψία? Ορίστε. Έχετε κάποια υποψία, φαντάζεστε κάτι? Ότι... Ακόμη όχι, αλλά προσέξτε να δείτε λίγο, όταν λέει ενίσχυση, ναι, ενίσχυση, θα ζητήσει κάτι, αλλά η ενίσχυση έχει άλλη έννοια, είναι ότι σε ενισχύω. Δηλαδή, λόγω του προβλήματος αυτού που έχεις, ναι, σε ενισχύω, δεν σου δίνω επιδότηση ή κάτι άλλο. Για να σου βάζω και δύσκολα κριτήρια. Ναι, για να σου βάζω και κριτήρια. Ναι. Σου λέω σε ενισχύω. Γιατί σου έχω κόψει μια αγορά τεράστια. Ναι. Σου απαγορεύω να πουλήσεις. Άρα γι' αυτό το λόγο σε ενισχύω. Και μάλιστα αυτό, εάν παραταθεί αυτή η απαγόρευση, νομίζω ότι θα πρέπει να παραταθεί και η ενίσχυση. Έτσι δεν είναι? Όπως το είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά και είχα μιλήσει για αποζημιώσεις, δεν μας το είπαν αποζημιώσεις, μας το είπαν ενίσχυση. Πολύ ωραία, θα πρέπει να ξαναδοθούν ενισχύσεις. Αν μας πούνε για άλλους 6 μήνες επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απαγόρευση πώλησης προϊόντων γούνας, πολυτελείας. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή τι? Πώς θα κρατηθούν οι επιχειρήσεις, δεν γίνεται. Πάντως εδώ έρχονται και διάφορα άλλα μηνύματα, να σας τα διαβάσω και αυτά, κύριε Κατσάνο. Μας λένε ότι ζήτημα να είμαστε 200 εργάτες εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που πραγματικά μπορεί να μην δουλεύουν όλοι, ίσως μόνο ασφάλεια κάποια στιγμή να πληρώνεται, ίσα ίσα για να μπορούν να βγουν αυτοί οι άνθρωποι στις αναστολές μετά. Ότι δηλαδή πληρώνει το αφεντικό μόνο. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν, βεβαίως. Συμβαίνουν. Βεβαίως συμβαίνουν. Κρατάμε εργαζομένους. Μόνο για την ασφάλεια, χωρίς να δουλεύουν. Για να μπορέσουν να πάρουν αναστολή, Παναγία μου. Πρέπει να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο η αναστολή. Είναι πρέπει να κρατήσουμε και την επιχείρηση. Δηλαδή, άμα φύγουν οι εργαζόμενοι, πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση μετά? Καταλαβαίνετε σε τι τέλμα είναι οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Άρα, δηλαδή, συγγνώμη, η κατάσταση αυτή τη στιγμή, κύριε Κατσάνο, είναι ότι έχω εγώ. Δεν δουλεύω, αλλά κρατάω τον εργάτη έστω ασφαλισμένο, ναι, για να μπορώ και εγώ υποτίθεται να είμαι σαν σε λειτουργία μια επιχείρηση. Αλλά υποτίθεται και για να τον κρατήσω τον άνθρωπο να μην μου φύγει. Πολύ αλλά να μην, να μην μου φύγει κιόλας, να πάρει και την αναστολή. Και αιμορραγούν οι επιχειρήσεις. Και μην νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή οι ενισχύσεις τις οποίες θα πάρουμε, ξέρετε που θα πάνε. Εκεί θα πάνε. Μάλιστα. Μην φαντάζεται κανένας ότι εμείς περνάμε καλά με αυτά τα χρήματα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις. Όλα τα δεν φτάνουν. Ήρθε η ΔΕΗ. Ήρθανε τα έξοδα. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα να πας να ανοίξεις μια επιχείρηση μόνο και μόνο και να μην τη βάλεις σε λειτουργία. Ξέρετε τι έξοδα έχει? Το ξέρουμε γιατί είχαν κοπεί και ρεύματα σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Δεν θα κοπούν ρεύματα. Λογικό είναι και αυτό. Πώς θα πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί? Από πού? Παίρνουμε αυτή την ενίσχυση προκειμένου να κλείσουμε αυτές τις τρύπες οι οποίες έχουν ανοίξει. Με το 50 λοιπόν αυτό που θα πάρετε, τι κλείνετε, κύριε Κατσάνο? Τι κλείνουμε? Πρώτον κλείνουμε μισθοδοσίες. Δεύτερον κλείνουμε λειτουργικά έξοδα, ενίκεια, ΔΕΗ που τα είπαμε προηγουμένως. Αλλά το βασικότερο έξοδο αυτό τη στιγμή που πονάει είναι η μισθοδοσία. Μάλιστα. Και ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζεται να πληρωθεί προκειμένου να κρατήσεις ανοιχτή την επιχείρησή σου για να μην την κλείσεις και να μην σε πάρουν τα χρέη από κάτω. Να μιλάμε λαϊκά τελείως. Μάλιστα. Να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό είναι. Έλα κράτα το μαγαζί ανοιχτό. Δεν κρατιέται η επιχείρηση. Είναι πολύ ο καιρός. Έτσι δεν είναι? Ερχόμαστε από μια διετία κορονοϊού και πηγαίνουμε σε άλλη μια δεν ξέρω τι. Άλλη μια διετία, μια τριετία, μια πενταετία πολέμου, δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να το αποσαφηνίσει αυτό? Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή όμως ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να κρατηθούν.
δεν κρατιούνται διαφορετικά εάν δεν λάβουμε μια ενίσχυση. Και αν το θέλετε, αυτό που είπαμε από την αρχή, είναι πολύ άσχημο να σου λένε δεν θα πουλήσεις σε μια αγορά. Στη βασική σε δύο αγορές συγκεκριμένη. Γιατί στην άλλη δεν, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να πουλήσεις. Μα το είπαμε είτε άμεσα είτε έμεσα. Στη ακριβώς. Ρωσία και την Ουκρανία πουλάμε. Ναι. Στο Ντουμπάι τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια. Πού πουλούσανε οι συνάδελφοι γουνοποίοι που ανοίγαν τις επιχειρήσεις στο Ντουμπάι? Στις Αμερικάνες? Πού πουλούσανε? Στις Ιαπωνέζες? Στις Ρωσίδες, στις Ουκρανέζες? Αυτά. Λίγο Καζακστάν, καμιά Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, αυτές ήταν οι χώρες που πουλούσαμε. Οι οποίες αυτές χώρες όλες έχουν πληγεί. Τώρα, μας ρωτάνε εδώ, κύριε Κατσάνο, βλέπω μια ακόμη ερώτηση. Ναι. Είχαν κάποιοι περίπτερο στο εκθετήριο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μετά το όλο κλείσιμο εκεί και τα λοιπά, δεν έχουν, δηλαδή κάπου είναι μπερδεμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι έχει γίνει τώρα? Ζητάνε ή ρωτάνε μάλλον καλύτερα αν υπάρχει κάτι για αυτούς, αν κάπου προβλέπονται και αυτοί που έκλεισαν και εκεί λόγω ΕΔΙΚΑ το περίπτερό τους. Πού? Στην ΕΔΙΚΑ λογικά. Στην ΕΔΙΚΑ. Ναι. Αυτό έχει πολλά χρόνια που έκλεισε. Ναι, λένε. Μα τι σχέση έχει το περίπτερο? Όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε λίγο. Γενικότερα, αν για αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να προβληθεί. Και περίπτερο να έχει στην ΕΔΙΚΑ. Και θα είχε και μια βιτρίνα έξω. Και περίπτερο να έχει στο παζάρι. Είχε μια επιχείρηση. Είχε ένα αφημί. Ναι. Ωραία. Μας ενδιαφέρουν τα έξοδα τα οποία είχε το 2019. Λογικά είχαν βιτρίνα και έξω, είχαν και στην ΕΔΙΚΑ. Αυτή είχαν, αφημί. Ό,τι είχαν. Είχαν ένα αφημί όμως. Τα έξοδα είχαν. Ναι. Τα έξοδα μας ενδιαφέρουν. Και οπουδήποτε μπορούσε να έχει και επιχείρηση αυτός. Μπορεί να έχει και στην Κρήτη επιχείρηση. Εφόσον άρα λοιπόν, είχε εμάς μας... και γουνοποιητικό κάθε γούνας και είχε έδρα εδώ πέρα, αποζημιώνεται. Επειδή είπατε για τους ΚΑΔ και ναι, δεν το σκέφτηκα, υπάρχουν συγκεκριμένοι ΚΑΔ που θα πάρουν 43, το 50-03, τις γουνοποιητικές. Ναι, υπάρχει κάποιος από εμάς εδώ που μένει ίσως απ' έξω ή όχι? Όχι, κανένα. Το 50 δεν το παίρνουν, ας πούμε, τα εκτροφεία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, τα εκτροφεία έχουν άλλο, ναι, άλλο ΚΑΔ. Είναι άλλος κάθε. Εξαιρούνται, ναι, τα εκτροφεία λοιπόν από το 50. Εξαιρούνται τα εκτροφεία. Ωραία. Ωραία. Ναι, δεν είναι τα εκτροφεία μέσα. Εντάξει. Λοιπόν. Κύριε Κατσάνο, νομίζω, εντάξει, ότι κάναμε μια ανάλυση. Οτιδήποτε άλλο έχουμε νεότερο, ναι, κλπ. Κάποια θέματα. Υπενθυμίζω, το μόνο σίγουρο και ξέρουν με στοιχεία και λεπτομέρειες είναι αυτή τη στιγμή για τον φόρο πολυτελείας και για τους φαρμαδόρους με τα 3,5 ευρώ. Από εκεί επίσης, και μετά. Γνωρίζετε ότι τρέχουν και προγράμματα ανέργων, έτσι, εκ μέρους της Ομοσπονδίας. Ναι. Μιλάτε για τους ανέργους, ναι, και περιμένουμε και ένα μεγάλο πρόγραμμα τώρα, το οποίο έχει γίνει κατόπιν κινήσεως της Ομοσπονδίας Γούνας για 1.000 εργαζομένους. Έτσι. Για χίλιους ανέργους, μάλλον. Ναι, για χίλιους το ανέργους. Οποίο έχει εγκριθεί. Ναι. Έχει εγκριθεί και τώρα προχωρούμε στις διαδικασίες προκειμένου να το υλοποιήσουμε. Που θα είναι ακριβώς τι αυτό των 1.000 ανέργων? Θα είναι πρόγραμμα κατάρτισης και αυτό. Α, αλλά κατάρτισης. Θα είναι για 1.000 ανέργους. Οπότε θα παρακολουθώ μαθήματα, θα, ναι, καταρτίζομαι, ναι, θα παίρνω το μεροκάματό μου. Θα παίρνουν χρήματα. Ναι. Έτσι, ήδη τρέχει ένα για 100 ανέργους, άλλο ένα για 86. Έχουμε καταθέσει και ένα πρόγραμμα για άλλους 50, το οποίο είναι της περιφέρειας και αυτό περιμένουμε να εγκριθεί, το οποίο θα εγκριθεί έτσι, ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Α, τόσο κοντά. Ναι, τι να κάνουμε άλλο, καταλαβαίνετε τώρα. Πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων με συνολικές απολαβές για τον καταρτιζόμενο. Δεν το γνωρίζω αυτό, θα το δούμε λίγο αργότερα. Μην βιάζεστε. Λίγο βιάζομαι κι εγώ, αλλά τι να κάνω. Τι να πούμε τώρα, δεν ανακοινώνονται αυτά και εύκολα από κάτω. Τελευταία ερώτηση, μόνο το 19 ή και άλλη χρονιά θα λάβουν? Μόνο 19. Μόνο το 19. Άρα λοιπόν, προσέξτε αγαπητοί φίλοι, τα έξοδα του 19. Τα έξοδα που είχαν, το 19. Ήταν όλα τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης. Του 19. Συν πρώτες και βοηθητικές ύλες. Συν πρώτες και βοηθητικές ύλες, πάντα το 19. Έξοδα, όλα, ναι. Όλα. Ωραία. Κύριε Κατσάνο, ανανεώνουμε πολύ γρήγορα, αν είναι έτσι τα πράγματα, το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.